η παροχή φιλανθρωπικού έργου προς πρόσωπα και ιδρύματα που χρήζουν στήριξης και βοήθειας θα αποτελέσει και στο μέλλον τη βάση των πρωτοβουλειών της λέσχης Lions Ηρακλείου και Κνωσού, με τον διεθνή πρόεδρο της λέσχης, ο οποίος βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Κρήτη, να δείχνει φανερά εντυπωσιασμένος από την δραστηριότητα της οργάνωσης σε τοπικό επίπεδο. Μάλιστα, μέσα από εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, αναφέρθηκε με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια για τα τοπικά στελέχη της λέσχης. Στην Κρήτη έχει πάρα πολύ ωραίους ανθρώπους, καλούς Lions, δραστήριους ανθρώπους, και είμαι βέβαιος ότι προσφέρουν σημαντικά στην κοινωνία μέσα από τις δραστηριότητες που οι διεθνείς Lions αναπτύσσουν. Είναι τιμή μας λοιπόν να τον έχουμε εδώ κοντά, διότι διάλεξε το μέρος μας και όχι μια Αθήνα ή η Θεσσαλονίκη. Κατά τη διάρκεια μιας περίοδου που η στήριξη ευπαθών ομάδων είναι πιο αναγκαία από ποτέ, η Λέσχη Lions συνεχίζει τις δράσεις με τα μέλη της σε πανελλαδικό επίπεδο να πρωτοπορούν, συνεχίζοντας τις συντονισμένες και ξεχωριστές δράσεις τους. Η χθεσινή εκδήλωση, που είχε ως στόχο την υποδοχή του Διεθνούς Προέδρου της Λέσχης, στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, παρουσία πλήθους κόσμου. Έχει επιλέξει ο ίδιος να είναι στην Κρήτη. Το τόνισε. Ήθελε, έχει έρθει άλλες φορές. Ήθελε όμως να έρθει τώρα σαν διεθνής πρόεδρος, να δει ακριβώς τι κάνουν οι Lions στην Κρήτη, να δει τα έργα όπου υπάρχουν και ταυτόχρονα να δώσει τις δικές του συμβουλές, τις δικές του κατευθύνσεις. Προσπαθούμε όσο γίνεται καλύτερα οι Lions που είναι ενταγμένοι σε αυτόν τον χώρο να είναι οι άνθρωποι με αξιοπρέπεια και να μπορούν να φέρουν εις πέρας ό,τι όραμα έχει ο κάθε κυβερνήτης από τη Βόρεια και από την Νότια Ελλάδα. Να τρέξουμε για το Εθνικό μας Συνέδριο που γίνεται φέτος στην Αθήνα, στο Ευγενίδιο Ίδρυμα, και αυτό είναι ένα ακόμα στόχος που πρέπει να βγάλουμε εις πέρας. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Κρήτη, ο Διεθνής Πρόεδρος της Λέσχης έχει επισκεφτεί την περιφέρεια και το Δήμο Ηρακλείου, δείχνοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου, καθώς βρέθηκε τόσο στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, όσο και στις αρχαιότητες της Κνωσού. Είναι μεγάλες οι δυνατότητες για να προσφοράς και η προσπάθεια είναι να αυξήσουμε τα μέλη μας για να είναι πιο αποτελεσματική η προσφορά μας.